Η εθνική αντίσταση των Ελλήνων βλέπουμε να ξεκινά και πάλι. Μόνο έτσι Έλληνες με τη σημαία ψηλά και ενωμένοι θα αντισταθούμε στο ξεπούλημα της Ελλάδος. Τη στιγμή αυτή, κύριε της κυβέρνησης, η Ουγγαρία κηρύσσει, ο Πρωθυπουργός Ουγγαρίας κηρύσσει δημοψήφισμα με το εξής ερώτημα. Θέλετε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει την μετακατάσταση μη Ούγγρων χωρίς την έγκριση της Βουλής? Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δημοψήφισμα για το αν η χώρα θα εφαρμόσει ή όχι τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, κατ' ουσία αυτή τη στιγμή ζούμε ιστορικές στιγμές και βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταραίει. Δεν καταραίει η Γερμανοκρατία. Η Γερμανοκρατία δυστυχώς καλά κρατεί και θα κρατεί όσο υπάρχουν πρόθυμοι. Και ο λαός γνωρίζει έξω τι γίνεται, κύριε Πρωθυπουργέ. Δυστυχώς φοβάμαι ότι εσείς έχετε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Είναι, ξέρετε, το μόνιμο πρόβλημα των ταγών, οι οποίοι κλείνονται σε ένα γυάλινο κλουβί, ένα γυάλινο κόσμο που ζουν μια εικονική πραγματικότητα των αυλοκολάκων και των μανδαρίνων της εξουσίας. Και δυστυχώς ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έχει ξεφύγει από αυτή την δεινή θέση των εκάστοτε ταγών και εκπροσώπων της εξουσίας. Τολμήστε, κύριε Πρωθυπουργέ, φανείτε έστω και αυτή τη στιγμή, όπου η χώρα είναι απομονωμένη και απαξιωμένη. Η χώρα την έχετε καταντήσει εσείς, δεξιοί και αριστεροί, ζητιάνα της Ευρώπης. Τολμήστε και προλάβετε το τσουνάμι που έρχεται. Φανείτε άξιος των περιστάσεων. Μην κάνετε τη χώρα μας αποθήκη απελπισμένων. Τολμήστε κι εσείς ένα δημοψήφισμα όπως η Ουγγαρία. Και όχι ένα δημοψήφισμα όπως τον περασμένο Ιούλιο, για να πάρετε ένα δυναμικό όχι, ένα όχι του ελληνικού λαού για το προσφυγικό, και με όπλο αυτό το όχι να κλείσετε τα σύνορά μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, αλλάξτε επιτέλους στρατηγική συμμαχία. Εγκαταλείψτε την καταραίουσα Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη πραγματικά, αυτή η Ευρώπη, είναι η δυστυχία μας. Κάντε την μοναδική εθνοφελή εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, στροφή προς την Ρωσία. Πείτε όχι στο αρθελληνικό ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μη καίτε το χαρτί που λέγεται Ρωσία. Είναι ελπίδα για την Ελλάδα. Κύριε Πρωθυπουργέ, το stupid του Σόιμπλε δεν ήταν για σας. Να το καταλάβετε αυτό. Το stupid ήταν μαχαιριά στα πλευρά της Ελλάδος. Και έπρεπε να απαντήσετε ως Πρωθυπουργός των Ελλήνων. Με τη στάση σας, δυστυχώς, δεν είστε Πρωθυπουργός των Ελλήνων. Είστε Πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έπρεπε, και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε να μην ονομάζεστε Πρωθυπουργός. Να ονομάζεστε πλέον, να είστε ο τρίτος καγκελάριος της Ευρώπης, διότι μετατρέπετε την Ελλάδα σε ένα τεράστιο hot spot με τα κάγκελα και τα σύρματα, και να είστε ο τρίτος καγκελάριος, όπως είναι ο καγκελάριος ή καγκελάριος μάλλον της Γερμανίας, της Αυστρίας. Είστε κι εσείς πλέον ο καγκελάριος της Ελλάδος. Θέλω να σας πω, επειδή εκφέρατε ένα λόγο υποκριτικό και δικολαβίστικο, είπατε σε ένα σημείο ότι έχετε ψυχή. Θα το αντιστρέψω και θα το κάνω εγώ ερώτημα. Γιατί μάλλον δεν έχετε ψυχή. Θα πω, έχετε ψυχή? Έχετε καρδιά? Αλλιώς σηκωθείτε. Αν παραμείνετε έτσι, θα μείνετε ραγιάδες. Ραγιάδες εσείς, ραγιάδες τα παιδιά σας και ραγιάδες τα παιδιά των παιδιών σας. Εμείς οι Χρυσαυγίτες δεν είμαστε ραγιάδες. Εμείς γεννηθήκαμε Έλληνες, ελεύθεροι Έλληνες. Πιστεύουμε στην πατρίδα, στην πίστη, στην ελευθερία και πολεμάμε για μια νέα Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα ανήκει στους Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες εθνικιστέ που βλέπουμε τώρα την πατρίδα να καταραίει. Όλος ο πατριωτικός λαός με ηγέτη θα δύναμη τη Χρυσή Αυγή. Με επικεφαλή στον αρχηγό μας τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο θα κινηθούμε και θα φέρουμε την Ανάσταση στην πατρίδα μας. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό ότι ο σκοπός μας είναι ιερός και θα επιτύχει. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό.